Ταυτονόητα είναι και ζητούμενα για τους μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου που σήμερα κατέβηκαν στους δρόμους διεκδικώντας την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους. Ποια είναι αυτά? Μεταξύ άλλων, ασφαλή και δωρεάν μεταφορά χωρίς χιλιομετρικούς περιορισμούς, καθηγητές και εξοπλισμό καλλιτεχνικών μαθημάτων, καθώς και μονιμοποίηση της αίτησής τους με το αντίστοιχο προσωπικό. Οι μαθητές μπαίνουν μέσα στις αίθουσες και τρέχουν νερά. Είναι ανθυγιεινής κατάσταση μέσα στις τάξεις. Δεν έχουμε εργαστήρια να δουλέψουμε. Δεν έχουμε αίθουσες χορού, δεν έχουμε αίθουσες δεξιώσεων, δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε πολλά χρόνια τώρα, όχι μόνο από όταν πήγα εγώ και από τα προηγούμενα, αγωνιζόμαστε κάθε χρόνο για τα ίδια αιτήματα. Μας έχουν υποσχεθεί ένα χώρο στο να μεταφερθούμε εκεί. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα αργήσει, έχει ήδη αργήσει. Οι μαθητές δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο εκεί. Πρέπει όλοι να επενδύσουμε στην τέχνη και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιους ανθρώπους να καταλάβουν τι χρειαζόμαστε για να μας βοηθήσουν, γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για μας αλλά και για όλη τη χώρα. Πρέπει να είμαστε σε κτίρια, να κάνουμε σωστά αυτό που επιθυμούν οι καθηγητές για να βγουν τα παιδιά μία τέχνη να την κατανοούν και να την διαδίδουν. Τα παιδιά είναι ειρηνικά, πολιτισμένα, ζητάμε τα προβλήματα και το αυτονόητο. Παλεύουμε τόσα χρόνια για το αυτονόητο. Αυτό είναι το πράγμα το οποίο πρέπει να αλλάξει. Η πορεία από τα παιδιά του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου κινήθηκε στο κέντρο της πόλης. Ξεκίνησε από την πλατεία Ελευθερίας προς τα Λοντάρια με δρόμενα και κατέληξε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Επίσης, αντιπροσωπεία των μαθητών συνάντησε τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, στον οποίο επέδωσε ψήφισμα με τα αιτήματα. Και θα πρέπει επίσης στο τέλος, όταν αποφυτούν, να παίρνουν ένα πτυχίο, να παίρνουν μια γνωμάτευση, να παίρνουν μια βεβαίωση ότι εμείς είμαστε από το καλλιτεχνικό, ότι έχουμε σπουδάσει παραπάνω για αυτά τα πράγματα. Είτε είναι χορός, είτε είναι εικαστικά, είτε είναι θέατρο. Εμείς βέβαια διεκδικούμε την απόσυρση του αντιδραστικού προεδρικού διατάγματος 85, βάσει του οποίου συρρυκνώνονται τα μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας σε όλα τα σχολεία. Ενώ έχει αναγνωρίσει το Συμβούλιο Επικρατείας την αντισυνταγματικότητα του προεδρικού διατάγματος, εντούτοις η κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι και σε αυτό αντισυνταγματική. Ζητάει κάτι το οποίο το έχει κάνει πάρα πολλές φορές η Δασκαλική Ομοσπονδία, διάλογο με μια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, που δεν, το μόνο που δεν κάνει είναι να συζητά με τους φορείς, με τα σωματεία, με τις ομοσπονδίες. Παράλληλα στηρίζει τους μαθητές στο δίκαιο αγώνα τους για ασφαλή και σύγχρονη στέγη που να καλεί τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Τα αιτήματα των μαθητών στηρίζει και η Ένωση Γονέων Δήμου Χερσονήσου, κείμενο της οποίας κατατέθηκε με σχετική αναφορά στη Βουλή από τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Τη στήριξή του στον αγώνα των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου εκφράζει με δημόσια δήλωσή του και ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Ιγουμενίδης.